Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, είναι η ημερομηνία κατά την οποία ακούστηκε το «Εάλλω η πόλης». Και η βασιλεύουσα, η πόλη των Αγίων, η θεοσκέπαστη, η πόλη του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Στην μνήμη των Ελλήνων, η άλωση έχει καταγραφεί ως η μεγαλύτερη εθνική συμφορά. Κι όμως, μέχρι σήμερα, η πόλη είναι τόσο οικία. Λένε ότι είναι ελεύθερη, ότι δεν ανήκει σε κανέναν, παρά μόνο στα τραγούδια και στους θρύλους, στα παραμύθια και στη μνημοσύνη των λαών που την κατοίκησαν, που την αγάπησαν τόσο παράφορα, που την τραγούδησαν, που την έζησαν, που την κέρδισαν και τελικά την έχασαν. Σήμερα, με αφορμή την αποφράδα εκείνη η μέρα, θα συζητήσουμε ιστορίες της πόλης, γεγονότα άγνωστα, αλλά τόσο σημαντικά, που το καθένα έβαλε το λιθαράκι του στην ιστορία, στη χιλιόχρονη ιστορία αυτής της πόλης. Ξεναγός μας στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης, μέσα στο χώρο και στο χρόνο, ο προϊστάμενος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος εφετών, ο κύριος Ηλίας Κοντοζαμάνης. Κύριε πρόεδρε, χαίρετε. Γεια σας. Καλώς μας ήρθατε και πάλι, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Γνωρίζουμε τη λατρεία που τρέφεται για την πόλη, για την ιστορία της πόλης και για τους ανθρώπους της. Και θα θέλαμε με ξεναγώ εσάς να ταξιδέψουμε. Και εγώ χαίρομαι που έρχομαι πάλι για δεύτερη φορά στο κανάλι 4Ε. Και θέλω σήμερα να σας πω μια βόλτα, αρχίζοντας από την Παλουκλιώτισσα και συνεχίζοντας στα Ψωμαθιά και στο Βεφά. Και να καταλήξουμε στους Αγίους Αποστόλους, στο Φατίχ Τζάμι. Βεβαίως, να πούμε προκαταβολικά ότι το ραντεβού το είχαμε κλείσει για άλλα μέρη. Όχι για εδώ, για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για εκεί, για την Κωνσταντινούπολη. Πλην όμως λόγω κάποιων συνθηκών, τέλος πάντων, ήταν αδύνατο να γίνει αυτό. Και έτσι ήρθαμε σήμερα εδώ, στο ναό του Αγίου Νικολάου Ορφανού, ο οποίος ανήκει στη Μονή Βλατάδων, η οποία είναι μοναστήρι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άρα είμαστε σε χώρο του Πατριαρχείου. Σε χώρο Πατριαρχείου, ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου, τον κύριο Νικηφόρο, ηγούμενο της Μονής των Βλατάδων, που μας επέτρεψε να έρθουμε και να γίνει εδώ το γύρισμα σήμερα. Σε προηγούμενη εκπομπή μας, λοιπόν, ήμασταν ανάμεσα στους πίνακές σας. Έχουμε μαζί μας, μπροστά μας, έναν δικαστή καλλιτέχνη. Έναν δικαστή ο οποίος ζωγραφίζει προσωπογραφίες, ζωγραφίζει πρόσωπα από αυτοκράτορες, πρίγκιπες, πριγκίπισες, ιερείς, πατριάρχες, μέχρι και έναν απλό ψαρά και ένα βαρκάρι. Πίσω από αυτό το πρόσωπο όμως, πίσω από αυτή την προσωπογραφία, κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία και τα πρόσωπα αυτά μας μιλούν. Σήμερα θέλω να γνωρίσουμε το δικαστή φιλόλογο σε εισαγωγικά. Ναι. Το δικαστή ο οποίος, ας το πούμε, δοκιμάζει να συγγράψει. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω ένα... με γράψει ένα βιβλίο σχεδόν στο τέλος με τον τίτλο «Κωνσταντινούπολη, ένας έρωτας», που εκεί περιγράφω την Κωνσταντινούπολη όπως την έζησα εγώ. Δηλαδή βόλτες που έκανα εγώ σε όλα τα μνημεία, είτε είναι χριστιανικά, βυζαντινά, νεότερα ή οθωμανικά, μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Δηλαδή συνδέω την πραγματικότητα, τη σημερινή εποχή μάλλον, με την αρχαία, τη βυζαντινή ή την οθωμανική.
Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Με ένα έντονα λυρικό τρόπο, όπως εσείς ξέρετε να γράφετε. Είναι λίγο ποιητικό. Ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε σε μια εκπομπή να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο και τον τρόπο γραφής ενός βιβλίου. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Πλην όμως, μέσα από τις ιστορίες τις οποίες έχετε ζήσει εσείς και περιγράφετε σε αυτή την πόλη. Θα πούμε κάποιες ιστορίες, όχι βέβαια όσες είναι γραμμένες στο βιβλίο, μέσα από αυτό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν εκεί, να μας πάτε στην πύλη της Ηλίβριας. Ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν από την πύλη της Ηλίβριας, αλλά πολύ παλιά θα γυρίσουμε στο 430. Η μέρα ήταν ζεστή και μάλλον ανοιξιάτικη. Η πύλη της Ηλίβριας ήταν η κεντρική πύλη της πόλης που συνδεόταν με την Μέση Οδό, τώρα την Ορντούτζαντεσί, που έφτανε μέχρι την Αγία Σοφία. Την ημέρα εκείνη, πρωί, η πύλη είχε πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί ξεκινούσαν όλοι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις αγορές της πόλης. Και έτσι έβλεπες άλλοι με ζαλωμένοι με τα προϊόντα, με ζαρζαβατικά, και άλλοι με άμαξες. Έμπαιναν στην πύλη και προχωρούσαν προς τη Μέση Οδό για τις αγορές. Εκείνη την ημέρα ένα παιδί νεαρό, φτωχό, με ρούχα λίγο παράτερα και φτωχικά, μπήκε στην Κωνσταντινούπολη από την πύλη αυτή για να τα καταταγεί στο στρατό. Μπαίνοντας στην πύλη, επειδή όπως σας είπα είχε και πάρα πολύ κίνηση, λογικό ήταν να ήταν ζητιάνοι, τυφλοί, ανάπηροι, μίμοι, πόρνες, ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς στην πύλη αυτή που μπορούσαν που ήθελαν να βγάλουν χωρίς να κουπιάσουν ένα μεροκάματο. Για μια στιγμή ο νεαρός νιώθει ένα χέρι να του πιάνει τον μπράτσο. Ήταν ένας τυφλός, ο οποίος του ζήτησε να τον πάει στην διπλανή πηγή. Ο Λέων λίγο στην αρχή δεν είχε τη διάθεση να πάει έναν τυφλό κάπου σε μια πηγή που δεν ήξερε και που είναι. Όμως αισθάνθηκε κάτι περίεργο, σαν να τον πήγαιναν τα πόδια του από μόνα τους. Όντως, πήρε τον τυφλό, τον πήγε στην διπλανή πηγή και μέσα από τα μουσκλια και τα διάφορα έτσι υδροχαρή φυτά, τις αγκαθιές, και ο τυφλός γονάτισε, έπλυνε το πρόσωπό του και φώναξε «Βλέπω». Έπιασε, τράνταξε το Λέοντα, «Βλέπω». Ο Λέων τα χάσε για μια στιγμή, συνέχισε βέβαια το ταξίδι του να μπει μέσα στην πόλη, όντως κατατάχθηκε στο στρατό και πήρε βαθμούς και τελικώς έγινε ο αυτοκράτορας Λέων ο πρώτος. Όταν έγινε αυτοκράτορας θυμήθηκε το περιστατικό και με διαταγή του χτίστηκε μία πολύ μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία των Πηγών, στην Παναγία της Πηγής μάλλον. Τα εγγένεια γίνανε την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Ονομάστηκε Ζωοδόχος Πηγή και από εκείνη την ημέρα, πάντα την Παρασκευή, την ημέρα των εγγενείων της πρώτης Ζωοδόχου Πηγής, τη γιορτάζουμε κι εμείς. Η εκκλησία αυτή δεν σώζεται, γιατί μετά καταστράφηκε και χτίστηκε πάλι επί Ιουστινιανού. Μπαίνοντας τώρα στην... Και είναι η γνωστή μας Μπαλουκλή, έτσι. Μπαίνοντας στην εκκλησία, στο δεξί χέρι είναι μια τοιχογραφία η οποία αναπαριστά τη σκηνή που σας περιέγραψα. Τον Λέοντα, όχι βέβαια με ρούχα κάπως πιο ευπρεπή, που αποκλείεται να ήταν έτσι όταν ήταν φτωχός στρατιώτης, τον τυφλό και την πηγή, όντως, μέσα στα υδροχαρή αυτά φυτά. Και μέχρι σήμερα η Παναγία Μπαλουκλιώτισσα, το αγίασμα έτσι, της Παναγίας, είναι θεωρείται κάτω από αυτό,
είναι το αγίασμα, η πηγή αυτή, η οποία τώρα βέβαια είναι χτισμένη με μάρμαρα και κολυμπούν μέσα κοκκινόψαρα. Για να πάμε λοιπόν στη μέρα της άλωσης. Την ημέρα της άλωσης, να σας πω κάτι άλλο πριν, έξω από την εκκλησία η αυλή είναι στρωμένη με πλάκες από τα γύρω νεκροταφεία, γιατί ο τόπος ήταν και τα νεκροταφεία των Ρωμιών εκεί. Οι πλάκες αυτές αναφέρουν τα ονόματα και το επάγγελμα του αποθανόντος, αλλά έχουν και ορισμένα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη μπορεί να έχουν σφυριά, καλέμια, τσεκούρια, διαβήτες, οτιδήποτε δουλειά έκανε, όποια δουλειά μάλλον έκανε ο αποθανόν, και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε τα αποτύπωναν και στον τάφο. Ενθαδεκείται ο δούλος του Θεού Αντώνιος, προσκυνητής από επαρχίαν Λιτζά των Αγγράφων, από χωρίον Μαστοριάννη και η γυνή αυτού Αναστασία προσκυνήτρια. Και κάτω εγχάρακτη η ζυγαριά και τα βάρη. Πιθανώς ο Αντώνιος να ήταν παντοπόλης. Παραδίπλα είναι κοιτάφη των Πατριαρχών. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάτι μου έχει κάνει πραγματικά έτσι απορία, έχω εντύπωση. Η ζυγαριά αυτή τι σημαίνει? Σημαίνει παντοπόλης έμπορος ή δικαστικός? Θα μπορούσε να είναι και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή λέμε στον Αντώνιο ότι ήταν παντοπόλης, γιατί μαζί με τη ζυγαριά είχε και τα βάρη, τα ζύγια που λέμε. Για να, δεν ξέρω, τώρα δεν υπάρχουν πια στις σύγχρονες ζυγαριές. Να πάμε όμως πάλι στο αγίασμα, την ημέρα της άλωσης. Ναι, την ημέρα της άλωσης. Ο καλόγερος του μοναστηριού τηγάνιζε ψάρια. Ο παραγιός του το έφερε το μήνυμα ότι πάρθηκε η πόλη. Ο καλόγερος φυσικά δεν το πίστεψε. Και ποιος μπορούσε να το πιστέψει άλλωστε? Αν τα ψάρια, τα μισοτηγανισμένα, πέσουν από το τηγάνι πάλι στη λιμνούλα, τότε εγώ θα το πιστέψω. Και τα ψάρια έπεσαν στη λιμνούλα. Την πρώτη φορά που πήγα στον Παρουκλή, πάνε 35 χρόνια, τα ψαράκια δεν ήταν όπως τώρα μεγάλα κοκκινόψαρα, ήταν κοκκινόψαρα μικρά που από τη μια μεριά είχαν άλλο χρώμα. Τώρα, ήταν αυτή η υποβολή, ήταν έτσι ήθελα να τα δω, πειρασμένος από την ιστορία, δεν ξέρω. Πάντως, ήταν όντως διαφορετικού χρώματος. Έτσι βέβαια, είναι δίχρωμα είναι πραγματικά. Πρέπει, αυτό έχει μείνει στην ιστορία, γιατί έχει γραφτεί ένα καταπληκτικό ποίημα από το Βυζινό που αναφέρεται στα μισοτηγανισμένα ψάρια. Εξάλλου, γι' αυτό πήρε και το όνομά της. Στα τουρκικά το μπαλικ είναι το ψάρι και μπαλικλί τα ψάρια. Αλλά οι Έλληνες δύσκολα λένε το άφωνο γιώτα της τουρκικής γλώσσας, μπαλικ, το λένε μπαλουκ, οπότε έγινε μπαλουκλί, ενώ το τουρκικό είναι μπαλικλί. Μην τηγανίζεις γέροντα και μόσχισε το ψάρι στην πόλη τη μεγάλη. Την πόλη την εξακουστή οι Τούρκοι έχουν πάρει, μας κόβουν το κεφάλι. Στην πόλη Τούρκου δεν πατούν και αγαρινού ποδάρια. Με φαίνεται σαν ψεύμα. Μα αν είναι αλήθεια το κακό, να σηκωθούν τα ψάρια, να πέσουν μες στο ρεύμα. Ακόμα ο λόγος βάσταγε, τα ψάρια από το τηγάνι τη μια μεριά ψημένα πηδήξανε και πέσανε στις λίμνες τη λεκάνη, γεράζονταν εμένα. Ακόμα τώρα πλέουνε κόκκινα από το μέρος όπου τα έχει ψήσει. Φυλάγουν το Βυζάντιο να αναστηθεί ο γέρος να τα αποτηγανίσει. Κύριε Πρόεδρε,
συνεχίζουμε την ξενάγηση, ξαναγυρίζουμε πίσω στον χρόνο. Πού θα μας πάτε τώρα? Γυρίζουμε πίσω στον χρόνο, 400 χρόνια περίπου μετά, και πάμε στο γεντή κουλέ, στη Χρυσή Πύλη. Εκεί κάποιο άλλο πρωινό, ένα άλλο παιδί από τη Μακεδονία ήρθε και αυτό να βρει την τύχη του στην Κωνσταντινούπολη. Περνώντας από τη Χρυσή Πύλη, συνάντησε το πρώτο μοναστήρι που συνάντησε, ακριβώς στο δεξί μας χέρι, ήταν η Μονή Διομήδους. Τώρα η Μονή Διομήδους δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει, ή αν υπάρχουν κάποια ερείπια, ίσως εγώ δεν τα έχω δει ή δεν τα έχω βρει. Την επόμενη θα φορά που θα πάω, όμως, θα ψάχνετε, πηγαίνετε και ψάχνετε. Ναι, την επόμενη φορά θα ψάξω επισταμμένος. Για δέστε. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει. Στη Μονή Διομήδους, κουρασμένος, εξάπλωσε στο κεφαλόσκαλο της εξώπορτας και αποκοιμήθηκε. Ο καλόγερος άκουσε μια φωνή και ένιωσε ένα άγγιγμα στον ώμο, σήκω να υποδεχθεί στον αυτοκράτορα. Δεν έδωσε σημασία και γύρισε από το άλλο πλευρό. Η φωνή για δεύτερη φορά του είπε «Σήκω, ήρθε ο αυτοκράτορας». Σηκώθηκε ο καλόγερος, βγήκε έξω και δεν είδε τον Μιχάλη τον Τρίτο, το γιο της Θεοδόρας που ήταν τότε αυτοκράτορας, αλλά ένα χωριατόπεδο. Γύρω στα 23, πολύ όμορφο, ψηλό και γεροδεμένο. Ο αδερφός του, ο οποίος ήταν γιατρός, το σύστησε σε ένα μπατρίκιο, το Θεοφιλίτσι, ο οποίος τον σύστησε στο αυτοκράτορα Μιχάλη τον Τρίτο και έγινε υποκόμος του. Ο Μιχαήλ πρόσεξε το παιδί αυτό και για την ομορφιά του και για το παράστημά του και τον πήρε παρακοιμόμενο. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι ήταν, πώς λέμε, κοιμόταν μπροστά στο δωμάτιο του αυτοκράτορα, ώστε αν συμβεί κάτι να πιάσουν πρώτα τον παρακοιμόμενο, ώστε να βρουν ευκαιρία οι φρουροί να προστατεύσουν τον αυτοκράτορα. Βέβαια, ο Μιχαήλ ο Τρίτος υποχρέωσε το βασίλειο, γι' αυτό ήταν ο βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν, να παντρευτεί την ερωμένη του, την Ευδοκία Ιγερίνα. Αργότερα τον έστεψε σε αυτοκράτορα και μετά από μερικά χρόνια οργανώθηκε μια συνωμοσία από το βασίλειο εναντίον του Μιχαήλ. Δολοφονήθηκε ο Μιχαήλ ο Τρίτος και ο βασίλειος εστέφθη αυτοκράτορ βασίλειος ο πρώτος ο Μακεδόν και θεμελίωσε την μεγαλύτερη δυναστεία του Βυζαντίου, τη Μακεδονική, που έδωσε και την μεγαλύτερη λάμψη στην αυτοκρατορία. Και την τελευταία λάμψη. Και την τελευταία. Ο βασίλειος μπορεί να μην είχε ιδιαίτερη μόρφωση, ήταν όμως πανέξυπνος και ικανότατος στρατηγός και πολιτικός. Οι συνωμοσίες και οι δολοπλοκίες νομίζω ήταν ένα μαύρο κεφάλαιο. Αυτό δεν είναι μόνο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αυτό συμβαίνει παντού. Ας σκεφτούμε τι έγινε στην Μεσαιωνική Γαλλία, στη Μεσαιωνική Αγγλία, να μην τα παίρνουμε, που ήταν και 200 και 300 χρόνια μετά. Πάντα υπήρχαν αυτά και υπάρχουν και τώρα υπάρχουν. Να μην δαιμονοποιούμε μόνο το Βυζάντιο και η λέξη Βυζαντινισμός να σημαίνει, δεν το δημιουργήσαμε εμείς βέβαια, να σημαίνει ίντρικες και τροπλοκίες, αυτές υπάρχουν παντού. Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα. Έτσι ο Βασίλειος, πολλά το οφείλει βέβαια, πολλά το οφείλει στην εμφάνισή του, συμπαθούσε πάρα πολύ την νύφη του, την αυτοκράτηρα Θεοφανό, τη γυναίκα δηλαδή του γιού του Λέοντα του Έκτου του Σοφού, την πρώτη γυναίκα, και της δώρισε πάρα πολλά χτήματα στη Χαλκιδική, τα οποία ήταν τα βασιλικά κτήματα. Όπως λέγεται τώρα το χωριό Βασιλικά, είναι από τα χτήματα αυτά, δεν είναι από τους βασιλικούς. Το γνωστό χωριό Βασιλικά. Είναι τα βασιλικά κτήματα. Με τη σειρά της η Θεοφανό τα δώρισε στην Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια, που έφερε και
την κάρα της Αγίας Αναστασίας μαζί με το χέρι. Που ήταν και η ιδρύτρια που ήταν και, του μοναστήρια. Λέγεται, η ιδρύτρια υπήρχε το μοναστήρι, αλλά το ανακαίνισε. Μεγάλωσε το μοναστήρι, δόρισε πάρα πολλά και πολλές μεγάλες εκτάσεις και θεωρείται κτητόρισα. Και έτσι μνημονεύεται σήμερα και στο, στην Αγία Αναστασία τη Φαρμακολύτρια. Να τη συνέχεια λοιπόν, πόσο κοντά είναι έτσι, παρόλο που έχουμε χρονική απόσταση τόσο μεγάλη, να τα βασιλικά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το βασιλικό ναι, τοπικό. Και φυσικά νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος και τώρα, τα συμβόλαια που υπογράφονται όταν η Αγία Αναστασία θέλει να πωλήσει κάποιο οικόπεδο, αναφέρουν εις το όνομα της Αγίας Μητρός και Βασιλίσσης ημών Θεοφανούς. Άρα η Θεοφανό υπάρχει ακόμα. Σήμερα είναι η Λάρνακα με το λείψανο της Αγίας Θεοφανούς, είναι στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, στον Άγιο Γεώργιο. Α, μέσα στον Πατριαρχικό Ναό, ένα από τα τρία λείψανα λοιπόν. Μέσα. Είναι η Αγία Εφημία, η Αγία Θεοφανό και η Αγία Σολομονή. Οι τρεις Λάρνακες που είναι στο δεξιό κλήτος. Ας αφήσουμε λοιπόν τη Χρυσή Πύλη και τον Βασίλειο, τον πρώτο, τον Μακεδόνα και ας μείνουμε εκεί στα Ψωματιά. Ναι, θα μείνουμε στα Ψωματιά γιατί είναι ίσως και η πιο ζωντανή συνοικία αυτή τη στιγμή της Κωνσταντινούπολης με πάρα πολλές εκκλησίες, τόσο βυζαντινές, οι οποίες έχουν γίνει τζαμιά και τόσο μεταγενέστερες. Τώρα θα πάμε στη Μονή Στουδίου. Μάλιστα. Η Μονή Στουδίου είναι ίσως το πιο διάσημο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης. Ιδρύθηκε από τον Πατρίκιο Στούδιο και διάσημο έγινε όταν ο ηγούμενος έγινε ο Θεόδωρος Στουδίτης. Ο Θεόδωρος Στουδίτης, συγγενής της Ειρήνης της Αθηναίας, υποστήριξε πολύ την Ειρήνη και τον Πατριάρχη Ταράσιο στην πρώτη ύψωση των εικόνων, μες στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, και η Ειρήνη τον τοποθέτησε ηγούμενο στη Μονή Στουδίου. Λέγεται για το μοναστήρι αυτό, το γράφετε στο βιβλίο σας, στο υποέκδοση βιβλίο σας, ότι έτσι ονομάστηκε Μονή των Ακημήτων. Η Μονή των Ακημήτων ονομάστηκε γιατί τον καιρό του Θεόδωρου Στουδίτη, η Μονή αριθμούσε 800 μοναχούς. Ονομάστηκε η Μονή των Ακημήτων γιατί πάντα, από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, γινόταν όλες οι ακολουθίες. Συνεχεία δεν σταματούσαν ποτέ. Ήταν πολλοί μοναχοί, δεν είχαν χρεία άλλων μοναχών, οπότε εναλλάσσονταν στο ψαλτήρι, στα αναγνώσματα. Και να φανταστούμε και όλη η λειτουργία του μοναστήριου. Όλη η λειτουργία δεν σταματούσε ποτέ. Δεν σταματούσε ποτέ και δεν σταματούσε μόνο η λειτουργία, αλλά δεν σταματούσε η λειτουργία στην εκκλησία, αλλά και η λειτουργία γενικώς του μοναστηριού. Δηλαδή, πάντα ήταν τα ραβλή αναμένη για να φωτίζουν και φανάρια και όλοι οι στρατοκόποι μπορούσαν να έρθουν οποιαδήποτε ώρα της μέρας και της νύχτας και θα έβρισκαν φαγητό και ένα στρώμα να πλαγιάσουν. Δεν σας κρύβω ότι διαβάζοντας έτσι το σημείο αυτό, συγκινήθηκα γιατί πριν από πολλά χρόνια, παιδί ακόμα, το 1989, επισκέφθηκα το μοναστήρι αυτό, όταν ήταν ακόμα επισκέψιμο, τα χαλάσματα βεβαίως του μοναστηριού της Μονής του Στουδίου, με το συγχωρεμένο, συνοδεύοντας συγχωρεμένο τον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη της Καλαμαριάς, τον Προκόπιο. Και τότε για να προσκυνήσουμε 26 Οκτωβρίου να φιλήσουμε το χέρι του τότε Οικουμενικού Πατριάρχη, του κυρίου Δημητρίου. Και εγώ θα σας πω το πώς το 1985, νομίζω ότι τότε πρωτοπήγα στη Μονή Στουδίου, χτυπήσαμε το κουδούνι και μας άνοιξε
μία φύλακας του τζαμιού. Ο τολοφύλακας δεν είχε οριστεί από το κράτος, δεν έπαιρνε μισθό. Έμενε στο δίπλα παράσπιτο και πρόσεχε το τζαμί. Και μας έβαλε μέσα και μας έδειξε φορούσε μια λουλουδάτη βράκα και μυτερά πασουμάκια, μας έδειξε με τη μύτη του παπουτσιού τα υπέροχα ψηφιδωτά σε εναλλασσόμενους κύκλους που ήταν πουλιά, ζώα, λουλούδια. Και παρόλο που είναι κατεστραμμένο και ασκεπές, έβλεπες τη μεγαλοπρέπεια από την κοινοστοιχεία με το πράσινο μάρμαρο που σώζεται και το καταπληκτικό κομμάτι της κόχης του ιερού, αυτό που σώζεται μέχρι σήμερα. Δίπλα από την κυρία ήταν μια άλλη κοπελιά, πιο μικρή, προφανώς η κόρη της, και είχε απλώς πάνω στα ψηφιδωτά ένα σεντόνι και τραχανά, τον οποίο τον ανακάτωνε στον ήλιο, προφανώς για να ξεραθεί. Εγώ στενοχωρήθηκα μάλλον, γιατί όταν είδα αυτή την κατάσταση, και όταν μας ζήτησε λεφτά, κάνοντας το χέρι της την κίνηση αυτή παρά-παρά, της ζητήσαμε ένα εισιτήριο, γιατί έγραφε ότι ανήκει στο Μουσείο της Αγίας Σοφίας. Και φυσικά δεν είχε. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή ήμουν υπερβολικός. Η κυρούλα αυτή περίμενε και αυτή να ζήσει από τις δωρές, από το φιλοδόρημα των επισκεπτών, γιατί δεν έπαιρνε μισθό από το κράτος. Και κάτι άλλο, όσο ήταν αυτή, έστω και με τον τραχανά, το μοναστήρι ήταν επισκέψιμο. Άνοιγε και έβλεπες έστω και αυτά τα ερείπια. Δεν νομίζω ότι τα ψηφιδωτά καταστρέφονται από τον απλωμένο τραχανά. Καταστρέφονται από την αδιαφορία των αρχών να σκεπάσουν τα ψηφιδωτά, έστω και με μία απλή τέντα, για να μην καταστρέφονται, να μην είναι εκτεθειμένα στα σημεία της φύσης, βροχές, χιόνια κτλ. Σήμερα η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Στουδίτη, γιατί ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέγεται Ιμπραόρ Τζαμί. Ιμπραόρ είναι ο υποκόμος. Ονομάστηκε έτσι γιατί έγινε τζαμί από τον Ελιά Μπέι, τον υποκόμο του Βαγιαζίτ του Πρώτου. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στο παρελθόν, το 805, Κυριακή των Βαΐων. Ο Θεόδωρος του Δίτης αποφασίζει να κάνει μια μεγάλη λιτανία των εικόνων που να ξεκινάει από τη Μονή Στουδίου και να φτάνει μέχρι την Αγία Σοφία, ενάντια στην οικονομαρχική πολιτική του Λέοντα του Πέμπτου. Όντως βγαίνουν από την εκκλησία όλοι οι παπάδες, οι καλόγεροι και κόσμος με κεριά και εικόνες, και Κυριακή των Βαΐων υψώνουν τις εικόνες και λένε το ορθρινό τροπάριο, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Βγαίνουν έξω, οι στρατιώτες παρακολουθούν, δεν κάνουν τίποτα μέχρι τώρα, αλλά στο γυρισμό συλλαμβάνουν τον Θεόδωρο, τον ξυλοκοπούν άγρια και τον εξορίζει ο αυτοκράτορας. Ο λαός επαναστατεί και φτάνουμε σε ένα σημείο να επιστρέψει, γιατί το μοναστήρι ήταν τόσο διάσημο που είχε περάσει τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Το ήξερε όλος ο τότε γνωστός κόσμος, γιατί είχε αντιγραφεία και αντέγραφαν τα αρχαία χειρόγραφα και έτσι διέδιδαν το ελληνικό πνεύμα. Περνώντας τώρα από το μοναστήρι, βγαίνοντας από το μοναστήρι του Στουδίου, πάρα πολύ κοντά, απέναντι σχεδόν, είναι μια εκκλησία, ο Άγιος Γιώργος ο Κυπαρισσάς. Δεν είναι τόσο μικρή όσο λένε μια ασήμαντη εκκλησία. Δεν είναι ασήμαντη. Εγώ τη θεωρώ σημαντική. Επειδή λένε ότι επειδή ήταν μια ασήμαντη εκκλησία, δεν έγινε ποτέ τζαμί. Όντως δεν έγινε τζαμί ο Αγιώργης. Σήμερα είναι επισκέψιμη
Και πιστεύω ότι η φύλακα του μοναστηριού Ιανθή, μια πολύ καλή κυρία, αν χτυπήσει κάποιος και φωνάξει με το όνομά της, θα το ανοίξει. Αξίζει να το επισκεφθεί κανείς. Απέναντι από την Ιμραόρτζα Ντεσί, είναι μια άλλη εκκλησία, ήταν μια άλλη εκκλησία, η Μονή Γαστρίων. Η Μονή Γαστρίων είναι σε έκταση το μισό από ότι είναι ο Αγιώργης ο Κυπαρισσάς. Παρ' όλα αυτά, η Μονή Γαστρίων έγινε τζαμί. Και λέγεται από ένα σημειοφόρο και λέγεται τώρα Σαν Τζακτάρ τζαμί. Είναι ένα άσημο μικρό τζαμί, χωμένο μέσα σε φαναρτζίδικα. Δεν ξέρω γιατί τα περισσότερα τζαμιά που ήταν παλιά βυζαντινές εκκλησίες είναι σε φαναρτζίδικα, ή θα δούμε μετά και κάποιο άλλο. Αυτή ήταν η περίφημη Μονή Γαστρίων. Το εκκλησάκι μικρό, το τζαμί μικρό αυτή τη στιγμή. Η Αγία Ελένη, όταν βρήκε το σταυρό και έφερε τους βασιλικούς και τα τριαντάφυλλα, τα φύτεψε σε γάστρες και αυτά φύτρωσαν και στο μέρος αυτό έκτισε μία εκκλησία. Ένα μοναστήρι, το οποίο πήρε το όνομά του από τις γάστρες, τις γλάστρες που τα λέγαμε σήμερα. Είναι διάσημο, όχι μόνο γιατί το έκτισε η Αγία Ελένη, αλλά γιατί εκεί πήγε καλόγρια η Θεοδώρα, η γυναίκα του Θεόφιλου, με τις τέσσερις κόρες της, εκτός από τη Θέκλα, και εκεί πήγε και η μητριά του Θεόφιλου, η Αυτοκράτερα Εφροσύνη, η οποία οργάνωσε για τα Καλλιστεία για να διαλέξει σύζυγο Θεόφιλος. Δεν διάλεξε την Κασιανή, διάλεξε τη Θεοδώρα. Στο δεξί μέρος, όπως βλέπουμε το ναό, από την είσοδο, την δυτική είσοδο, ήταν θαμμένη η Θεοδώρα και οι κόρες της, και στην αριστερή η Αυτοκράτηρα Εφροσύνη και η Θεοκτίστη, η μητέρα της και ο πατέρας της. Από εκεί τα λείψανα της Θεοδώρας έχουν μεταφερθεί, μάλλον το σώμα, γιατί σώζεται ολόκληρο, μεταφέρθηκε το σκήνομα, μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα. Αυτό δίπλα, λίγο πιο κάτω, ήταν ένα πολύ μεγάλο μοναστήρι, βυζαντινό, υπερίβλεπτος. Είχε αγίασμα και δεξαμενές. Γι' αυτό λεγόταν και το Μοναστήρι των Νερών. Σήμερα είναι γνωστό ως Σολού Μοναστήρ, το Μοναστήρι των Νερών. Ο Μωάμεθ, μετά την άλωση, το παραχώρησε ως Αρμένιος. Σήμερα, για να γίνει το Πατριαρχείο των Αρμενίων. Σήμερα δεν είναι το Πατριαρχείο εκεί. Είναι κάτω προς τη θάλασσα, προς το Κουμκαπί. Όμως, είναι ένα μεγάλο... δεν νομίζω ότι είναι μοναστήρι, έχει σχολείο όμως μέσα. Είναι ένα μεγάλο καθίδρυμα των Αρμενίων, το οποίο μπορεί να είναι επισκέψιμο, φιλόξενοι άνθρωποι και ο δάσκαλος πολύ καλός για να ξεναγήσει τους επισκέπτες. Μας το συστήνεται λοιπόν αυτό, να βεβαίως, το δούμε έτσι. Γιατί είναι και ένα παλιό βυζαντινό μοναστήρι, υπερίβλεπτος. Οι ιστορίες για την πόλη δεν τελειώνουν. Έτσι θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα.